τηλεοπτική υπηρεσία. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Μέσα από το σημείωμα το οποίο έχετε εσείς σχετικά με τα ελικόπτερα, θεωρείτε ότι είναι αρκετό να προχωρήσει και να δοθούν όλα τα στοιχεία για αυτή την ποινική διερεύνηση ή θα χρειαστούν και άλλες έρευνες? Όπως έχει εξαγγείλει ο Γενικός Εισαγγελέας, θα προχωρήσει σε ποινική έρευνα. Τώρα εμείς μαζεύουμε τα στοιχεία για να τα υποβάλουμε. Εκτός από το σημείωμα, ναι, θα δοθούν και οι όροι και τα έγγραφα των προσφορών, διότι εμείς είχαμε προσέξει ότι από εκεί είχε ξεκινήσει το όλο σκάνδαλο, αν μπορείτε να το χαρακτηρίσει ένας έτσι. Ήταν φωτογραφική η όροι των προσφορών και στο Υπουργείο Άμυνας και στην αστυνομία. Και μάλιστα φαίνεται ότι από την προσφορά της Εθνικής Φρουράς που είχε προηγηθεί, του Υπουργείου Άμυνας, είχαν ληφθεί και έγιναν και ορισμένες αλλαγές στις προδιαγραφές της αστυνομίας ώστε να αποκλειστούν πιθανοί προσφοροδότες. Και συγκεκριμένα, ενώ το Υπουργείο Άμυνας, στο οποίο δεν ήταν υπόχρεο να τηρήσει, δεν ενέπιπτε σε οποιαδήποτε νομοθεσία για τις προσφορές, αποφάσισε να εφαρμόσει την κλειστή διαδικασία προεπιλέγοντας 6 εταιρείες. Λογικά, ένας ανέμενε ότι οι 6 εταιρείες ήταν αυτές που διέθεταν κατόπιν έρευνας αγοράς που θα είχε προηγηθεί τα ελικόπτερα που θα ήθελε να αγοράσει η Εθνική Φρουρά. Εν τούτης, από τις 6 εταιρείες, οι τρεις ήταν ρωσικές που δεν θα μπορούσαν να είναι εντός προδιαγραφών εφόσον απαιτούνταν πιστοποιητικά. Και εδώ είναι το παράξενο. Για τα ελικόπτερα του στρατού απαιτούνταν πιστοποιητικά δυτικού τύπου αεροπλοημότητας. Η τέταρτη εταιρεία ήταν μια βρετική, η οποία δεν είναι κατασκευάστρια, και επομένως παρέμεναν δύο. Όμως οι προδιαγραφές ήταν τέτοιες που είχαν βαρύτητες και κριτήρια, τα οποία έδιναν προβάδισμα στην Ακούστα. Και τελικά, παρόλο που στην όλη αξιολόγηση οικονομικά η προσφορά της άλλης εταιρείας, της Eurocopter, ήταν πιο φθηνή στο σύνολο, όταν έβαζε μέσα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης κλπ. Για έναν βάθος χρόνου, ενώ ήταν λίγο πιο φθηνή, εν τούτης η προσφορά κατακυρώθηκε στην Ακούστα. Στην περίπτωση της αστυνομίας, εκεί που ήταν ανοιχτός διαγωνισμός, οι προδιαγραφές τροποποιήθηκαν ελαφρώς. Μιλάμε για τα Mi-35 στην αστυνομία. Όχι στην αστυνομία, ακριβώς το ίδιο μοντέλο, το ίδιο ελικόπτερο. Ναι, ναι, ναι. Απλώς η Εθνική Φρουρά ήθελε ορισμένα άλλα παρελκόμενα πάνω στα ελικόπτερα και αστυνομία διαφορετικά. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της αστυνομίας, που η οποία προκηρύχθηκε μετά που υποβλήθηκαν οι προσφορές της Εθνικής Φρουράς και είχε γίνει και η αξιολόγηση, ενώ η μεταφορική ικανότητα των ελικοπτέρων της Eurocopter αξιολογήθηκε για 8 άτομα, διότι και οι προδιαγραφές προέβλεπαν να είναι μεταξύ 8 και 25 και 15 άτομα. Η Ακούστα είχε 15 και έτσι βαθμολογήθηκε με την ψηλότερη. Στις προδιαγραφές της αστυνομίας, η μεταφορική ικανότητα που απαιτείται άλλαξε στα 10 με 15. Δηλαδή για να αποκλείεται και η Eurocopter. Άρα οι πιθανότητες να βρεθεί άλλος προσφοροδότης ήταν μηδαμινές. Άρα έκαναν κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. Ναι, αυτοί οι κάποιοι δηλαδή εντοπίζονται και μέσα από τα σημειώματα, ναι, μέσα από την έρευνα και μέσα από τα στοιχεία που έχετε. Στα στοιχεία που θα στείλουμε στο Γενικό Εισαγγελέα, ναι, θα σταλούν ποιοι είχαν ευθύνη των προδιαγραφών, ποιοι είχαν την ευθύνη της αξιολόγησης, ποιοι είχαν την ευθύνη της επιλογής στην περίπτωση του άμυνας των εταιριών. Θα δώσουμε όλα, ονόματα και στοιχεία. Ποιοι έπαιρναν αποφάσεις και ποιοι πήραν. Ποιοι έπαιρναν τις αποφάσεις. Ακριβώς. Και τι ελέγχθηκε σε κάθε περίπτωση. Άρα θα χρειαστούν, θεωρείτε, νέες καταθέσεις, νέες μαρτυρίες ή μέσα από αυτά τα στοιχεία είναι ικανά να οδηγήσουν εκεί. Στην ποινική έρευνα θα δοθούν ονόματα για να τους ζητηθούν καταθέσεις και θα ζητηθούν από αρκετά. Ωραία, πότε δίνετε εσείς τα στοιχεία στο Γενικό Εισαγγελέα? Εμείς θα θέλουμε 2 με 3 μέρες να τα μαζέψουμε. Άρα πολύ σύντομα. Ναι, ναι, σύντομα. Για να δοθούν αυτά τα στοιχεία. Αργότερο, μέχρι τη Δευτέρα, θα τα έχουμε στείλει. Σε σχέση με ταχυτά και ταχυτή, έχουμε καινούργια στοιχεία από πλευρά δική σας? Όχι, σε σχέση με ταχυτά, προγραμματίζαμε να γίνει η ογκομέτρηση των αποβλήτων, αλλά λόγω του καιρού τελικά αναβλήθηκε και θα προγραμματιζόταν για να γίνει χθες. Και τελικά θα γίνει μόλις το επιτρέψει ο καιρός, δηλαδή αμέσως μόλις στεγνώσει το έδαφος εκεί για να μπορούν να μετρηθούν. Εκεί είναι επιστημονική μέθοδος και δίνει ακριβή αποτελέσματα. Και μάλιστα εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ότι τα απόβλητα εκεί γινόταν μόνο μια συμπίεση και ταφή. Άρα θα ξέρουμε, δηλαδή, βάσει των τιμολογίων πόσα τάφηκαν και πόσα ουσιαστικά δηλώθηκαν μέσα από τα τιμολόγια. Ναι, ναι. Και οι ενδείξεις, μιλάμε για υπερχρεώσεις με εντελώς διαφορετικούς αριθμούς, ναι, που αφορούσε τα σκύβαλα. Θα δούμε, ναι, θα δούμε τους πραγματικούς αριθμούς εκεί, διότι σημειώνεται ότι δεν υπήρχε καθόλου έλεγχος κατά τη ζύγηση. Τη ζύγηση την έκανε η εταιρεία κατέγραφε και η εταιρεία τιμολογούσε.
Δεν υπήρχε κανένα έλεγχο κατά την ζωή. Δηλαδή, ο καθένα δήλωνε και έγραφε ό,τι μπορούσε, ήθελε. Ναι, με λίγα λόγια, χωρί κανένα απολύτω έλεγχο. Ναι, ναι, δεν υπήρχε. Και αυτός, αυτό πόσο χρόνο χρειάζεται για να γίνει. Η καταγραφή πρέπει ναι. να το κάνει την ώρα που γίνεται η μέτρηση. Κανονικά, εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι επί τόπου για όχι, να. Όχι, δεις... αυτό που θα κάνετε για να όχι, δείτε πόσα έχουν ταφεί στην περιοχή. Θέμα, ναι. Μερικών ημερών. Δηλαδή, θα γίνουν οι μετρήσει, θα γίνουν εργαστηριακέ για να μετρηθεί ο βαθμό συμπίεση των. Των αποβλήτων και είναι θέμα μερικών ημερών. Θα έχουμε το αποτέλεσμα. Ωραία. Με τα υπόλοιπα σκάνδαλα τα οποία ακούμε και δεν βλέπουμε, έρχεται κάτι. Ερευνούμε διάφορα θέματα. Ναι. Υπάρχουν και στα οπλικά συστήματα που είχε αναφερθεί και ο Γιώργος Περδίκης. Εκτός από τα ελικόπτερα, υπάρχει ναι, και άλλο ναι. μέτωπο ανοιχτό. Υπάρχει ένα, δύο μέτωπα στην, ναι. εθνική, στην εθνική φρουρά. Τώρα, με μεγάλα οπλικά συστήματα τα οποία θα στη μία περίπτωση στο Συμβούλιο Προσφορών έχει κατακυρωθεί ομόφωνα. Και εμείς είχαμε διαφωνήσει και μάλιστα και εκεί εμείς είχαμε υποβάλει και καταγγελία για απόκρυψη στοιχείων από την Επιτροπή, γιατί διενεργείται τώρα έρευνα. Και μάλιστα εκεί ο προϋπολογισμός πάλι ήταν της τάξης των 5,5 εκατομμυρίων και γινόταν εισήγηση, η οποία τελικά εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. Ομόφωνα για 10 εκατομμύρια. Για 10 εκατομμύρια. Και μιλάμε για ποια οπλικά συστήματα. Δεν μπορώ να πω το σύστημα. Όμως μετά θα έπρεπε να πάει στη Βουλή για αποδέσμευση. Παρόλο που έχει και μερικούς μήνες και παρόλο που είναι ομόφωνη απόφαση, δεν έχει δεν πάει ακόμη στη Βουλή. Για το δεύτερο που ερευνάτε. Διότι φαίνεται, επειδή εμείς θα αναφέρουμε τις απόψεις μας εκεί στη Βουλή. Τώρα που μπορούμε, διότι πριν 2 χρόνια δεν μπορούσα. Και αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να πω. Εγώ δεν μπορούσα να πω οτιδήποτε. Είναι τώρα που άλλαξε η Γενική Ελέκτρια, πριν 2 χρόνια περίπου. Γι' αυτό και μετά από κάτι δημοσιεύματα που είδαμε και τα ανάφερα ξανά τα θέματα στον κύριο Μιχαηλίδη και άνοιξαν τα θέματα. Δηλαδή, συγκεκριμένα πέρυσι περίπου αρχές Μαρτίου του 2015, ο Φιλελεύθερος έγραφε για χρυσά ελικόπτερα. Τότε. Ήταν ένα συμβόλαιο γιατί διότι υπάρχουν σε αυτά τα συμβόλαια που υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να έχουν δοθεί μίζες, φαίνεται ότι οι εταιρείες μετά κάνουν οτιδήποτε για να βγάλουν περισσότερα. Ήταν τα ελικόπτερα με τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Δηλαδή, πράγμα πρωτάκουστο να ανοίγει ανταλλακτικό από το απόθεμα σου που έχει για να αντικαταστήσει κάποιον άλλο ανταλλακτικό για να είναι μεταχειρισμένο. Μεταχειρισμένο και να βρίσκει ανταλλακτικά πάνω αυτά στο τα πρωτάκουστα των προσφορών, μάλιστα. Ναι. Άρα, εσεί μιλήσατε τώρα, γιατί τώρα μπορείτε να μιλήσετε. Ναι. Γιατί επικριθήκατε γι' αυτό και διερωτήθηκαν οι πολίτε ναι. και αξιωματούχοι, γιατί τώρα. Ναι, μάλιστα υπάρχει ένα δημοσίευμα ναι. σήμερα στην εφημερίδα Πολίτη, η οποία. Εγώ ανάφερα σε μια εκπομπή στο ΜΕΓΑ, στο Έχεις Μέσον, ότι γιατί δεν το αναφέρατε στο Γενικό Εισαγγελέα και είχα αναφέρει ότι επειδή είχαν καλές σχέσεις ο Γενικός Εισαγγελέας και η κυρία Γιουρκάτζη. Και ο πολίτης επήρε το δημοσίευμα, έβαλε και τα εισαγωγικά και έγραψε «Δεν το κατήγγειλεν τότε επειδή είχε καλές σχέσεις με την κυρία Γιουρκάτζη». Αποδίδοντας μου εμέναν ότι... Εγώ και συνέχισε μετά, δεν ήταν τυπογραφικό λάθος, διότι συνέχισε μετά και έκανε και θέμα. Και ποιοι εννοείται είχαν καλές σχέσεις. Εγώ με την κυρία Γιουρκάτζη, γι' αυτό δεν το είπα. Α, εσείς με την κυρία Γιουρκάτζη, ναι. μάλιστα. Αυτό, ναι. αυτό ναι. επικαλείται ο πολίτης, βάζοντας και σε εισαγωγικά τα λεγόμενα μου που άρα εσείς μιλήσατε τώρα, γιατί τώρα μπορείτε να μιλήσετε. Ναι. Τώρα δηλαδή σας δίνεται τότε σε η ελευθερία να μιλήσετε. Ναι. Μάλιστα. Διότι όταν είχε γίνει... Άρα θα μιλήσετε και για άλλα, έρχονται και άλλα ζητήματα. Ναι, υπάρχει και ακόμη ένα σύστημα στη. Στο Υπουργείο Άμυνας, για το οποίο έχουμε γράψει επανειλημμένα στο Υπουργείο Άμυνας ότι οι προδιαγραφές είναι φωτογραφικές και δεν τροποποιούν τις προδιαγραφές. Επιμένουν, αλλά και δίνουν παρατάσεις συνεχώς. Άρα τα οπλικά συστήματα θα είναι στην πρώτη γραμμή με τις αποκαλύψεις που έρχονται. Ναι. Χιτή, όλα τα υπόλοιπα και τι άλλο. Και αυτά της Άμυνας παντού, σε όλα τα τμήματα. Ο έλεγχος γίνεται και προληπτικά. Δηλαδή, ελέγχουμε και τις προσφορές και τους όρους και όλα. Απλώς η διαφορά τώρα είναι ότι έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Και να αρχίσουν σιγά-σιγά και να πληρώνουν και αυτοί που ευθύνεται ναι. και να επιστραφούν τα κλεμμένα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Χασαπόπουλε. Ναι, ναι. Να υπάρχει. Επιστραφούν αυτά που έχουν κλαπεί. Δεν ξέρω γιατί ανάγεται το θέμα, γιατί δεν μίλησα πριν ή όχι. Το θέμα είναι αν χάθηκαν αυτά τα λεφτά. Θα πρέπει να αναζητηθούν και να βρεθούν. Ωραία, μπορούν να αναζητηθούν και να επιστραφούν. Ναι, μπορούν να αναζητηθούν, διότι ξέρουμε ποια άτομα ήταν αναμειγμένα. Οπότε ελπίζω και με την εξαγγελία αυτή του εισαγγελέα ότι θα γίνει ποινική έρευνα. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει. Δηλαδή υπάρχουν οπότε... συγκεκριμένοι λογαριασμοί στους οποίους έχουν καταλήξει αυτά τα χρήματα. Ναι, πιστεύουμε ότι. Ναι. Και έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Ξέρουμε τα άτομα που ήταν αναμειγμένα, οπότε είναι εύκολο να. Και θα ζητηθεί να ανοίξουν αυτοί οι λογαριασμοί. Θα ζητηθεί να ανοιχτούν. Ναι, ναι. Για να δούμε που έχουν καταλήξει όλα αυτά τα εκατομμύρια. Ναι. Θα είναι δηλαδή δύσκολες ημέρες που έρχονται με πολλές αποκαλύψεις, γιατί ο κυπριακός λαός θέλει απαντήσεις. Ναι, σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας